Καλησπέρα κύριε Μαυρόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά μα σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Σενάριογράφο και με πρώτη λογοτεχνική απόπειρα η νύχτα Βασιλιά Γεννά. Ακριβώ. Στι εκδόσει Ζεβελεκάκη. Ναι, και εδώ να κάνω μια επισήμανση ότι οι εκδόσει Ζεβελεκάκη έχουν μια ιστορία 40 χρόνων πίσω του στο ιατρικό βιβλίο. Εγώ από την άλλη πλευρά έχω μια ιστορία 25 χρόνων στο σενάριο, το τηλετικό κυρίω. Και συμπίπτουμε στην πρώτη μα λογοτεχνική απόπειρα. Με το καλό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τι ακριβώ ε, σενάρια έχετε γράψει σε τηλεοπτική σκηνή. Ε, Α αναφέρουμε κυρίως. Χειρίες... τα πιο πρόσφατα. Ναι. Είναι η μάχη στι Μήνε, σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη. Τα παιδιά τη Νιώβη, επίση σε σκηνοθεσία του Κώστα. Οι τρει γύρε, επίση σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη. Δηλαδή, Όλο ο Κουτσομίτη και Μαυρόπουλο. Α, μάλιστα. Ωραία. Ε, πείτε μα δύο λόγια για τη δημιουργία αυτή τη ιδέα στο μυαλό σα. Από πού εμπνευστήκατε έτσι και αλλάξατε και πεδίο δράση. Θα σα πω. Ε, θα πω την αλήθεια, μάλλον. Ναι. Αυτή ήταν μια ιδέα για σενάριο. Ήταν μια ιδέα για τηλεοπτική σειρά. Α. Ε, επειδή είχα τραυματικέ εμπειρίε μετά τη και τη Μύρνη. Δηλαδή. Α, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό. Okay. Είχα κάποιε τραυματικέ εμπειρίε με το κύκλο μου, αν θέλετε. Mm -hmm. ε, δεν το συνέχισα. Και όταν είδα τα πράγματα δεν πάνε καλά στην τηλεόραση, και από το 9 και μετά δεν πάνε καλά στην τηλεόραση, mm -hmm. αποφάσισα να το κάνουμε τη στότημα. Και το έκανα τη στότημα. Ωραία. Η Αλίκη με την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έχει καθόλου καμία σχέση, Όχι, έχει καλά. Με ποια θα είχε σχέση, με μια σημερινή γυναίκα θα έλεγα. Ο τίτλο του βιβλίου πώ προέκυψε και τι ακριβώ εννοείται. Θα σα πω. Ε, Η νύχτα αυτή γεννά είναι μια, βασιλιά. Αυτή είναι μια κουβέντα και των είναι... ηλικιωμένων γυναικών κυρίω. Που ουσιαστικά σημαίνει μην αμπελπίζεσαι, κάτι θα γίνει. Ε, μέσα στη νύχτα μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Η νύχτα Βασιλιά Γεννά. Ουσιαστικά είναι μια παρότρινση να υπάρχει ελπίδα. Ναι. Να μην βγαίνει αυτή η ελπίδα. Αυτό είναι. Τελικά πρέπει να ζούμε το όνειρο και να ακολουθούμε την καρδιά μα, ή να είμαστε μεθοδευμένοι και πιο λογικοί. Ε, εγώ πιστεύω το πρώτο. Όπω πιστεύω επίση ότι πάντα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ακόμα και αν αναθεωρήσουμε αργότερα. Τη στιγμή που πήραμε την απόφαση, κάναμε αυτό που θέλαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Νομίζω ότι κάνουμε πάντα αυτό που θέλουμε. Ναι, αλλά όμω και η λογική είναι πάντα το πρέπει, δηλαδή είναι. Στι κρίσιμε αποφάσει θέμα... δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο η Μα τι λέτε, συγγνώμη, δηλαδή, νομίζω ότι το, το λογικό είναι που πρέπει να υπερισχύει και υπερισχύει. Σε... Το συνέστημα πολλέ φορέ παρασύρει. Ζητάτε την άποψή μου, ξέρετε. Ας... Δεν είναι πιθανό λογική Έχω σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, είμαι πολιτικό μηχανικό. Λοιπόν, σήμερα Δεν, ναι. πολλούς πολλού μηχανικού. Όπω. Α, είχατε εδώ. Είχαμε, είχαμε. Σήμερα έχουν τη δημητική του η μηχανική και έχουμε φέρει όλο μηχανικού. Η αγάπη μα προστατεύει ή μα κάνει πιο εξαρτημένου και λιγότερο δυνατού. Μα, εδώ και τα δύο. Εδώ και τα δύο. Σε διαφορετικέ φάσει μπορεί να κάνει το πρώτο, σε άλλε φάσει θα κάνει το δεύτερο. Δεν μπορεί σε να πω ότι Αυτό που λέγαμε μία, τώρα προηγουμένω. η αγάπη, εγώ θεωρώ ότι σε κάνει πιο εξαρτημένο. Ενώ η ναι. λογική σε κάνει πιο δυνατό. Ναι. Βλέπεις πολλά πράγματα τετραγωνισμένα μπροστά σου. Και εσεί που και το Πολυτεχνείο. Μα γι' αυτό να πω... λέω ότι εγώ που είμαι από το Πολυτεχνείο ε, είμαι υπέρ του όνειρου, υπέρ του συναισθήματο. Τι παράξενο. Παράξενο. Αλλιώ δεν θα, δεν θα αυτή τη δουλειά. Ναι. Γιατί Υπάρχει... από το 35 μου και μετά αυτή τη δουλειά κάνω. Μια και συζητήσαμε και γι' αυτό εξασκήσατε και το επάγγελμα ναι, του βέβαια. μηχανικού. Βέβαια. Μέχρι τα 35, 37. Ναι, οπότε 40 το γνωρίσατε ίσως. κι αυτό. Ναι. Αλλά από Εκεί όμω ήσασταν κάπω πιο. Κάπου συνεπήρχαν τα δύο επαγγέλματα. Ναι. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, επειδή είχα και υποχρεώσει που δεν μπορούσα να τι απορρίψω, ναι. να, να τι αποποιηθώ στο σενάριο, ε, δεν μπορούσα πια να κάνω και τα δύο. Δεν γινόταν. Ναι, μόνος, είναι λίγο αντίθετα. Ε? Μόνο στο σενάριο. Όχι, αντίθετα δεν είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντινά πράγματα, γιατί. Για εξηγήστε λίγο. Είναι αφή... η τη στροχτούρα, τη δόμη, δόμηση. Ενό μύθου ναι. ε, γίνεται καλύτερα από κάποιον που ξέρει πώ να δομήσει πράγματα. Και ο μηχανικό το ξέρει πολύ καλά αυτό. Εγώ θα, εδώ θα πω και κάτι άλλο ότι συνήθω τα σενάρια που βλέπω που έρχονται από ανθρώπου των θετικών επιστήμων είναι πιο καλοφτιαγμένα. Ε, ναι, γιατί ξέρουν ακριβώ πώ να δομήσουν, όπω ακριβώ φτιάχνουν ένα σπίτι. Αυτό το ξέρουν πώ να δομήσουν και κάτι τέτοιο. Ε, ναι, οι λογοτέχνε, οι φιλόλογοι, οι φιλόσοφοι, καλή ώρα. <laughs> είμαστε λίγο αλλού κι αλλού, είμαστε λίγο. Ναι, ναι, ε, ναι. Α, εσεί όμω είστε μαζί μα. Ναι, Ήρθατε μαζί μα. Ε, Θεροβάμουν εδώ. Α. Ωραίο κι αυτό. Υπάρχει κάποιο κεντρικό μήνυμα για το οποίο μιλάτε μέσω του βιβλίου Η νύχτα Βασιλιά γεννα Όχι, εγώ θα έλεγα πολύ απλά ότι είναι η ζωή μια γυναίκα. Από τα 20 μέχρι τα 32-33. Η ηρωίδα είναι αυτή τώρα που η λέμε, ναι. Η οποία λέγεται. Η... Αλίκη. Αλίκη, ναι. Ε. Το είπαμε. Και που ε, θα λέγω ότι είναι μια σημερινή γυναίκα. Πολύ αναγνωρίσιμη. Και από ό,τι έχω δει, τουλάχιστον πολλέ γυναίκε ε, έχουν βρει στοιχεία δικά του σε αυτήν την ελίδα. Δηλαδή, φίλε μου πατυστεί. και γνωστέ που ε, έχουν διαβάσει το βιβλίο μου έχουν πει ας πούμε, ότι αυτό μου συνδεμένα με αυτό. Π.χ. Ανα... ένα παράδειγμα, τι, με τι ταυτίστηκαν. Υπάρχει ένα στοιχείο μέσα που δεν ξέρω αν μπορώ να το αποκαλύψω. Ας... Ναι, να μην αποκαλύψετε κάτι πολύ βασικό, να αποκαλύψετε κάτι δευτερογενέ για να μην χάσουμε και την ναι, ομορφιά. Θα... Ναι, δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάνω σε αυτό, γιατί φοβάμαι ότι θα αποκαλύψω πράγματα. <laughs> Εντάξει. Κάτι άλλο που θα θέλετε να μας πείτε πάνω σε αυτό. Γιατί, ας πούμε, ένα αναγνώστη να το διαβάσει το βιβλίο αυτό. Καταρχάς, κάτι. Ότι είναι ένα καθαρά ένα γυναικείο βιβλίο. Ναι. Δηλαδή, απευθύνεται σε γυναίκες. Ε, μάλιστα, πριν από χρόνια, αρκετά χρόνια, όταν ήταν να κάνω μια συνεργασία με την που κλάει και λίγο πριν πεθάνει, ε, μου είχε πει το εξή, το οποίο το θεώρησα πολύ σημαντικό. Επιτέλου βρήκαμε έναν άνθρωπο που μπορεί να γράψει για γυναίκε. Συνήθω όλοι γράφουν για άντρε και γυναίκα είναι λίγο συμπλήρωμα. Ναι. Κάνοντα μια δουλειά για την Αλήκη, η οποία δεν βγήκε ποτέ γιατί δεν πρόλαβε να βγει. Ναι. Ε, είχα αυτή την εμπειρία που πρέπει να δει, μου τι ξέρει τι γυναίκε. Και έκτοτε σε όσε βιβλίε έχω κάνει, έχω εστιάσει πολύ στου γυναικείου ρόλου. Ναι. Θεωρώντα ότι τη γυναική η ψυχολογία την ξέρω καλά. ή τουλάχιστον αρκετά καλά. Αλίκη, τότε το όνομα, πώ έχει να κάνει με την Αλίκη Βουλιουκλάκη, ή. Μπορεί, πω μήπως... συνείδητα. συνείδητα. Μπορεί, μπορεί... Να... μπορεί πω συνείδητα. Γιατί η Αλίκη ήταν. Όλοι... Το θηλυκό. Το θηλυκό. Από την είχατε γνωρίσει, ξέρετε πολύ περισσότερο από εμά. Γι' αυτό και μάλλον επηρεαστήκατε στο όνομα. Μπορεί, πω είναι μπορει πω γιατι η αλικη ηταν το θηλυκο το θηλυκο απο την ειχατε γνωρισει βέβαια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για το βιβλίο αυτό, πέραν της καινοτομία, του καινοτομικού του χαρακτήρα, το, το ότι πω, έχουν γίνει διάφορα γυρίσματα, θα σας πω, θα σας πω. με τι εκδόσεις, με εσά. Θα σα πω. Ε, δεν είναι ένα τυπικό λογοτεχνικό βιβλίο από την άποψη του ότι έχει περιγραφές, αναλύσεις, πράγματα. Είναι ένα βιβλίο πιο κοφ... ένα... Έχει ένα γράψιμο πιο κοφτό. Θα έλεγα σχεδόν σε σεναριακό ή και δημοσιογραφικό ακόμα mm -hmm. και ελλειπτικό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που εννοούνται, δεν χρειάζεται να αναλύονται ναι. κτλ. Αυτό έχει να κάνει με την πείρα μου στο σενάριο. Το σενάριο έχει μόνο τα ουσιώδη πράγματα. Δεν έχει ουσιώδη. Η λογοτεχνία έχει και πολλά ουσιώδη. Ναι. Ε, αυτά τα ουσιώδη εγώ τα έχω βάλει στην πάντα ε, και στέκομαι μόνο στα ουσιώδη. Και εκεί με έχει βοηθήσει το σενάριο. Σα μηχανικό σκέφτε όμω έτσι. Θα έλεγα. Εδώ ναι, εδώ όμως, ναι. αν διαβάσετε το βιβλίο, θα δείτε ότι ε, υπάρχει πολύ συνέστημα και πολύ, να μην πω φυσικό στοιχείο, να πω όμως ότι υπάρχει μια αναζήτηση πέρα από τα γνωστά. Όταν λέμε φυσικό στοιχείο, τι εννοούμε εδώ τώρα. Εσείς, δηλαδή, πώς το εννοείτε στο έργο αυτό. Υπάρχουν πράγματα που θεωρεί κανείς ότι γίνονται χωρίς... Να προκύπτουν από μια νομοτέλεια τη δράση. Ναι. Έρχονται ξαφνικά σαν να έρχονται από τυχία. κάπου. Αλλού, ναι, σαν να είναι εννοείται. Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, γίνονται πράγματα που δεν δρομολογούνται, α το πούμε έτσι. Mm -hmm. Οι ανατροπέ συνήθω προέρχονται, ε, γίνονται μάλλον από τέτοια πράγματα. Που mm -hmm. θεωρεί κανεί ότι. Mm -hmm. από που είστε τώρα αυτό. Mm -hmm. Αυτό θα λέγαμε. Για ε, το καλό, λοιπόν. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω εσεί αν θα θέλατε κάτι άλλο να μα πείτε σε σχέση με το βιβλίο αυτό. Όχι, κάτι να... άλλο καινούριο εγώ που κάνετε εκτό εκφράσω... από αυτό, το οποίο φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ναι, ε, ε, παρουσιαστεί. Ένα α, ναι, το βγάλαμε και το νέο, βιλίο. σαν να αναδείξετε. Απλώ εγώ αυτό που ήθελα να σταθώ περισσότερο είναι ότι ενώ το δεύτερο βιβλίο μου ε, ασχολήθηκε πολύ με άντρε και αφορά του άντρε. Αλλάξαμε τώρα, ναι. Ε, το πρώτο βιβλίο αυτό νομίζω έχει να κάνει με γυναίκε. Δηλαδή οι γυναίκε είναι το target group, α το πούμε. Αυτού του βιβλίου, αποθέσει όμως. όμω. Δηλαδή ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για γυναίκε. Mm -hmm. Δεν προέκυψε μόνο του. Τώρα θέλω ένα βιβλίο να γράψω για άντρε και το κάνω. Το θέμα περίπου έτσι να μα πει τα Ναι, πράγματα. είναι ένα. Ε, μπορώ να το πω κιόλα. Mm -hmm. Είναι ένα δικαστή, ο οποίο με μετά από μια καταδικαστική απόφαση, στην οποία έχει μειοψηφίσει ο ίδιο και αποδεικνύει ότι ήταν δικαστική πλάνη. It, όταν βρίσκεται το πραγματικό ένοχο. Και από εκεί και πέρα γίνεται δικηγόρο που αναλαμβάνει ειδικέ υποθέσει. Mm -hmm. Όχι κλασικά πράγματα, όχι εκεί που είναι προφανέ το σωστό το λάθο, το άδικο κτλ. Mm -hmm. Αλλά ιδιαίτερε περιπτώσει. Και νομίζω ότι είναι σε ενδιαφέρον Με το καλό λοιπόν και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και για ακόμα πιο καινοτόμα πράγματα από ό,τι έχετε βάλει την πλώρη και για αυτά. Για <laughs> να τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.